Στην Καβάλα βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, όπου είχε σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο με την Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα. Από εκεί προέκυψαν τρία βήματα που θα γίνουν σε άμεσο χρόνο από τον Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να δρομολογηθεί κατά το δυνατό συντομότερη αποκατάσταση της ζημιάς στο οδόστρωμα επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού απέναντι από το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, όπου κατέπεσε τμήμα της γέφυρας. Τα βήματα αυτά ανακοίνωσε ο Χρήστος Μέτιος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα συστήσουμε μια κοινή επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Καβάλας, που θα διερευνήσει όλο και θα καταγράψει όλο το ιστορικό της γέφυρας αυτής, από τη μελέτη, την κατασκευή, το χαρακτηρισμό, τις συντηρήσεις και την παραλαβή του τμήματος μέχρι της υποχώρησης του τμήματος της συγκεκριμένης γέφυρας, και η Επιτροπή αυτή, όπως είπα, θα είναι κοινή του Δήμου και της Περιφέρειας. Είναι το πρώτο σημείο. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι και να διευκρινίσω ότι το συγκεκριμένο τμήμα που υποχώρησε ιδιοκτησιακά ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πάλι με κοινή μας απόφαση θα αναθέσουμε, θα ζητήσουμε από το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας να κάνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια πτώσης της γέφυρας, για τα αίτια πτώσης του τμήματος αυτού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο φορέων αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Καβάλας, έγινε διεξοδική συζήτηση και όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ, καθώς και τα χρήματα για τις μελέτες και την ανακατασκευή της γέφυρας. Πρώτο που πρέπει να αποφασίζουμε είναι ότι θα διαθέσουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εμείς εννοώ ως Περιφέρεια, θα διαθέσουμε τους πόρους που χρειάζεται για να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας. Πρέπει να μελετηθεί όχι μόνο το τμήμα αυτό, αλλά συνολικά όλη η γέφυρα. Εκτιμάται ότι θα είναι το ποσό γύρω στις 60.000 και με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης στατικής επάρκειας θα προκύψουν και τα συμπεράσματα από το αν θα πρέπει η μελέτη μετά για την κατασκευή του έργου να αφορά το τμήμα αυτό που υποχώρησε ή συνολικά τη γέφυρα, όπως η μελέτη αυτή θα στοιχήσει γύρω στις 130.000 εκτιμούμε σήμερα, όπως και το ποσό που θα απαιτηθεί πάλι με βάση το αποτέλεσμα της μελέτης για την κατασκευή μετά του έργου, είτε του τμήματος, επαναλαμβάνω, είτε συνολικά της γέφυρας, με το ποσό περίπου 3 με 3,5 ή μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Επιτροπή Διερεύνησης, πρώτον, και δεύτερον, κοινή επιστολή, κοινή επιτροπή, η οποία δεν θα είναι από αιρετούς, θα είναι από υπαλλήλους, έτσι. Και δεύτερον, κοινή επιστολή προς τον επίσημο φορέα, που είναι το ΤΕΕ, για πραγματογνωμοσύνη. Εάν δεν ευωδώσουν όλα αυτά, θα στραφούμε στο κράτος. Και τρεις μελέτες, δύο μελέτες, έτσι, στατικότητας και κατασκευής και μελέτη για την κατασκευή του τμήματος ή συνολικά της γέφυρας, αλλά προσφέρεται και τον προϋπολογισμό, η Περιφέρεια να τα χρηματοδοτήσει. Και τον προϋπολογισμό για το έργο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο φορέων αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Καβάλας, έγινε διεξοδική συζήτηση και όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας, η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ, καθώς και τα χρήματα για τις μελέτες και την ανακατασκευή της γέφυρας. Το σημαντικότερο του πορίσματος θα έχει να κάνει πάντοτε με τα αίτια. Τα αίτια θα προδώσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών και τον λόγο στην ουσία για τον οποίο έπεσε το τμήμα της γέφυρας. Αν καταλήξει σε μια κατασκευαστική αστοχία, αν υπάρχει αυτή η κατασκευαστική αστοχία, θα φανεί να είστε σίγουρος στο πόρισμα.
Άλλωστε, το έχω πει ότι μία κατασκευή, την αστοχία της, εκ της κατασκευής της, δεν μπορεί να την κρατήσει για πολλά χρόνια μέσα της. Κάποια στιγμή θα την προδώσει και θα έχει το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε τώρα.